ερευνητές αποκάλυψαν το κόλπο που χρησιμοποιούν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προκειμένου να οδηγήσουν τους καταναλωτές στην αγορά περισσότερων, αλλά και των προϊόντων. Όπω διαπιστώθηκε, οι καταναλωτέ αγοράζουν έω και 10% περισσότερο όταν ακούγεται μουσική στο κατάστημα, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια μια δύσκολη εργασιακά εβδομάδα, Σύμφωνα με του ερευνητέ από τη Σχολή Διοίκηση του Πανεπιστημίου του Μπαθ, οι καταναλωτέ τείνουν να είναι ψυχικά και σωματικά εξαντλημένοι όταν ψωνίζουν μεταξύ Δευτέρα και Πέμπτη, αγοράζοντα 10% περισσότερο όταν παίζει μουσική, καθώ περιφέρονται του διαδρόμου. Η μελέτη αιτιολογεί ότι η ευχάριστη μουσική που παίζει στο κατάστημα, ανεβάζει τη διάθεση κάνοντα τη λήψη αποφάσεων για τα είδη που ψωνίζουν πιο διαστητική και όχι βασισμένη στι ανάγκε. Μέχρι τι Παρασκευέ, ωστόσο, η δύναμη τη μουσική έχει χάσει την αγοραστική τη πυθό. Στο τέλος της εβδομάδας, οι άνθρωποι είναι γενικά πιο ευτυχισμένοι και πιο χαλαροί. Η ευχάριστη μουσική φαίνεται να έχει μία διανοητικά καταπραϊντική επίδραση, η οποία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ψωνίζουν. Το Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά πιο ευτυχισμένοι και έτσι η θετική δύναμη της μουσικής είναι λιγότερο αισθητή. Η αναπαραγωγή μουσική όταν οι άνθρωποι ψωνίζουν το Σαββατοκύριακο μπορεί ακόμη και να σημαίνει ότι οι άνθρωποι αγοράζουν λιγότερο, ενδεχομένω επειδή προσθέτει περισσότερο άγχο σε ένα ήδη πολύ άσχολο περιβάλλον. Τα ψώνια δεν είναι το μόνο πράγμα που επηρεάζει η μουσική. Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2022 έδειξε ότι οι φοιτητέ που άκουγαν μία μελωδία ενώ διαβάζουν είχαν υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογία.